αυτός είναι μέρος της σημερινής εκδήλωσης, μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα για τα ναρκωτικά, για την 26η Ιουνίου, που όμως το φέραμε πιο πίσω λόγω των εορτασμών των Παύλιων στην πόλη. Ο δρόμος αυτός έχει συμβολικό χαρακτήρα και πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τα παιδιά, όλους εδώ που πήραν μέρος που διοργάνωσαν την εκδήλωση αυτή, τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος, τον κύριο Γιώργο Δούμα, την ψυχολόγο μας, τη Γιολάντα Τικομιανού, που είχε την ιδέα να γίνει η εκδήλωση αυτή εδώ, όλους όσους βρέθηκαν και πάνω απ' όλα τα παιδιά, που μέσα στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες κατάφεραν να έρθουν, να συμμετέχουν, να δώσουν το μήνυμα που πρέπει. Όπως γνωρίζετε, το Κέντρο Πρόληψης Δίωλγος δεν έχει στην πολιτική του διαχωρισμό, δεν διαχωρίζουμε καμία ομάδα και τώρα δεν διαχωρίζουμε και καμία περιοχή. Δεν έχει σημασία αν εδώ είναι τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Κορινθίων. Εμείς το τιμήσαμε από τη στιγμή που υπήρξε το αίτημα να γίνει εδώ η εκδήλωση. Ελπίζω ότι θα περάσουμε τα μηνύματα που πρέπει για το μεγάλο πρόβλημα των εξαρτήσεων. Οφείλουμε να αγωνιστούμε και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη κοινωνία. Ίσως τα καταφέρουμε. Θα είναι καλύτερο για τα παιδιά μας. Είναι μια πεζοπορική διαδρομή, με κάλυψε ο πρόεδρος στα περισσότερα που είπε, καθαρά συμβολική, κόρφος, μονή, στήρη, κόρφος. Έχει να κάνει με την πρότασή μας για έναν εναλλακτικό δρόμο ζωής και δημιουργίας και δράσης, ούτως ώστε τα παιδιά να μην παίρνουν το άσχημο μονοπάτι των εξαρτήσεων, αλλά να πηγαίνουν σε εναλλακτικούς δημιουργικούς δρόμους, στη μουσική, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και σε άλλους δημιουργικούς δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό γίνεται η σημερινή πεζοπορική διαδρομή. Να ευχαριστήσουμε το τοπικό διαμέρισμα Κόρφου, γιατί έκανε μια συλλογική προσπάθεια για να πραγματοποιήσει. Και είδαν πολλά παιδάκια που έχουν πάρει μέρος. Πάρα πολλά παιδιά, όλο το χωριό συμμετέχει, είναι πραγματικά συγκινητικό. Και να πω ότι θα ακολουθήσει συναυλία με τους μουσικούς των Χρωμάτων, σαν μια άλλη δημιουργική εναλλακτική πρόταση ζωής. Δηλαδή, μόλις τελειώσει η πεζοπορία, θα ξεκινήσει η συναυλία με έντεχνο ελληνικό και λαϊκό τραγούδι. Αν προσέξετε το πανό, γράφει ότι ο δρόμος προς την ανεξαρτησία είναι ανηφορικός. Ναι. Οπότε έτσι δικαιολογείται και η συμβολικότητα του αγώνα, που είναι μια ανηφόρα 5 χιλιόμετρων, που παρά την μεγάλη θερμοκρασία σήμερα, είναι εντυπωσιακό το ότι βρέθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι, γονείς και παιδιά, για να συμμετέχουν σε αυτό. Η υπόθεση του αγώνα κατά των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων γενικότερα, πλέον έχει καταλάβει και ο τελευταίος ότι είναι μια καθημερινή υπόθεση. Παλιά απαγορευόντουσαν κάτι τέτοιες εκδηλώσεις με το φόβο το ότι γίνεται διαφήμιση. Ναι. Ήταν ένα τραγικό λάθος που αποδείχθηκε στη συνέχεια με την φοβερή και το φοβερό ανέβασμα αυτής της μάστιχας. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις να είναι μια καθημερινότητα για όλους μας, γιατί ο κίνδυνος είναι καθημερινός. Δεν έρχεται σταδιακά, ούτε έρχεται μια φορά το χρόνο. Είναι μια μόνιμη απειλή για τον άνθρωπο και για τα νέα παιδιά ιδιαίτερα, και θα πρέπει να νιώσουμε όλοι και να καταλάβουμε ότι σε καθημερινή βάση ο καθένας από το δικό του πόστο οφείλει να το πολεμάει, να αφυπνίζει τους νέους ανθρώπους και να τους προτείνει εναλλακτικές προτάσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο αθλητισμός, μια και σήμερα έχουμε διοργανώσει και αυτόν τον αγώνα. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τους ανθρώπους εδώ, για τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούμα, και που αγκάλιασαν αυτή την εκδήλωση και είναι προς τιμήν τους αυτό που γίνεται. Και επίσης όλα τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης του Δίωλκου, που βρίσκονται σε αυτή τη μάχη καθημερινά. Έγινε ένας συμβολικός αγώνας δρόμου, καθαρά συμβολικός. Θέλω να ευχαριστώ στο Κέντρο Δίωλκος που επέλεξε το χωριό μας για να κάνει αυτή την εκδήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους ανθρώπους, την κυρία Γιολάντα που ζει και εργάζεται και πολλές φορές εδώ στο χωριό μας. Επίσης η συμμετοχή ήταν πολύ καλή, αρκετά νέα παιδιά, πραγματικά, και ελπίζω και εύχομαι το βράδυ που θα έχουμε και
μουσική να είναι ακόμα καλύτερα. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται είναι πολύ σημαντικός. Έχει να κάνει με τα ναρκωτικά και την αποεξάρτηση. Και νομίζω θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση με διάφορες συμβολικές πράξεις και νομίζω ότι ο αγώνας βέβαια είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος θα πετύχουμε. Μπράβο, παιδιά! Είναι ο Γερμανός πρώτος. Μπράβο! Ήταν εύκολη, ήταν σχετικά, αλλά στην ανηφόρα ήταν λίγο πιο δύσκολη. Είναι αγκούρι, μετά το 2,5 είναι όλα ανηφόρα. Δηλαδή μόνο αυτός και εγώ το περισσότερο. Για πες μου και εσύ πώς είδες τη διαδρομή εδώ. Κουραστικό ήταν λίγο. Βέβαια, άμα προσπαθείς λίγο και πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορεί να τα καταφέρεις όλα. Μόνο η θέληση. Τα κατάφερες, τον έκανε τούρμπο τον άλλο. Εννοείται αυτό. Μπράβο, μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο είσαι. 15-16. Μπράβο. 4 επί αυτό είμαι εγώ. Με το στόμα την κλειδί. Μπράβο, Ιολάντα. Ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Ανταποκριθήκαμε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας για τα Ναρκωτικά. Θέλω να ευχαριστήσω, Νίκο, πρώτα απ' όλα εσάς, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο αθλητικό δρόμενο. Νίκο! Όλους εσάς που πλαισιώσατε τις εκδηλώσεις μας και θα έχουμε βεβαίως και συνέχεια, και θέλω να ευχαριστήσω για το συγκρότημα, τη Μουσική των Χρωμάτων που θα τους ακούσω. Αλλά έχουμε αναμνηστικά για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο σημερινό αγώνα κάτω από αυτές τις δύσκολες, τις πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν γίνονται αγώνες συμβολικού χαρακτήρα, αλλά ήταν αγώνας. Μπράβο σας, συγχαρητήρια παιδιά. Σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας. Είναι πραγματικά τιμή που αποφασίσατε όλοι ομόφωνα να κάνετε την εκδήλωση αυτή στον τόπο μας, στο χωριό μας. Είναι μια ημέρα με συμβολισμό, πιστεύω για κάθε είδους εξάρτηση και πραγματικά χάρηκα ιδιαίτερως που και τα παιδιά μας εδώ και όλος ο κόσμος συμμετείχε, το ευχαριστήθηκε. Ελπίζω και εμείς να ανταποκριθήκαμε και στη φιλοξενία και βέβαια ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά για να το ξανακάνουμε. Έγινε υπό συνθήκες καύσωνα και για μένα συμβολίζει το δρόμο ενός ανθρώπου να απεξαρτηθεί. Τον αγώνα σε αντίξωες συνθήκες να απεξαρτηθεί και γι' αυτό αξίζει ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Και συγχαρητήρια στο χωριό σας με πρωτοστάτη εδώ τη Γιολάντα Δικομιανού που είναι συνάδελφός μας για την οργάνωση και για τη συλλογική προσπάθεια και βοήθεια και συμβουλίο τόσο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς των Χρωμάτων. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλές ομιλίες, γίνονται πολλές εκδηλώσεις και μετά γυρνάμε στα σπίτια μας.
Το να δίνει γίνεται μια γιορτή, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, είναι ένα μήνυμα προοπτικής, ότι ναι, μπορούμε, αλλά μπορούμε μόνο μαζί. Μπορούμε μόνο όταν, όπως σήμερα, στο χωριό αυτό, ενώθηκαν οι δυνάμεις των ανθρώπων, βοήθησαν οι άνθρωποι και έχουμε, και το χωριό σήμερα λέει ναι. Ένα ολόκληρο χωριό παίρνει θέση αυτή την ημέρα, δεν λέει όχι στα ναρκωτικά, αλλά αντιπροτείνει και λέει ναι στη συμμετοχή, ναι στο μοίρασμα, ναι στη μουσική, ναι στον αθλητισμό, ναι στην επικοινωνία, ναι στη συνεργασία, ναι στην αλληλοϋποστήριξη. Λέει ναι, μπορούμε. Μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα δύσκολα και τις αντικσότητες της ζωής. Μπορούμε όταν είμαστε μαζί. Γιατί όπως λέει και ο Λιβαδίτης, αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, τότε είμαστε ήδη νεκροί. Ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε τις ευχαριστήσεις με τη σειρά, από την αρχή του κόρφου μέχρι το τέλος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, Hotel Valera, Ναυτίλος, Souvenir Ελένη, Ταβέρνα Όστρακο, Mini Market Σπηλιώτη, Φούρνο Λέκα, Ταβέρνα Αδελφίνη, Φούρνο Μούτσο, Ταβέρνα Σταβέντο, Ιδιαλίας Γκούμα, Ταβέρνα Κόρφος, Ταβέρνα Ντόνι, Σούπερ Μάρκετ Σκλίας, Ταβέρνα Σελάνα, Ιχθυοτροφία Κόρφου, Ιχθυοτροφία Μάρκελου, Αφή Κουτσογγίλα και Βενετζάνο, δεν το θυμάμαι το όνομα το μικρό, και θέλω να πω, ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Τάκη το Σκλίο που έτρεχε όλη μέρα σήμερα για την εκδήλωση μαζί, εντάξει, μαζί με τον πατέρα μου, αλλά να μην περί αυτό λόγω. Και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και τις φιλενάδες μου που πήγαμε για να μαζέψουμε τα λεφτά και όλοι μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε. Λείψαμε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιολάντα που... Ναι, που αυτή μας κινητοποιεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καραμπόλα κι βέλα η καρδιά μου τα παίζω όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα να ζήσε απάτη. Εμένα είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Ευχαριστώ πολύ.